αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Εμένα η θέση μου είναι σαφής. Το δεύτερο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Βοηθή. Θέλετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ορίστε παρακαλώ. Φάνηκε ενημερωμένος ο κύριος Βορύδης για την, συνέντευξη του Πρωθυπουργού, συνεπώς. Ναι, τρία λεπτά κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Βορύδης έκανε μια τοποθέτηση η οποία ήταν εσωτερικά συμπαγής νομίζω και είχε συνέχεια. Ήταν απολύτως σύμβατη βέβαια με τη στρατηγική του κόμματός του, το οποίο περιμένει να πέσει η χώρα στα βράχια για να δικαιωθεί το σενάριο της αριστερής παρένθεσης. Η κυβέρνησή μας, είπε ο κύριος Βορύδης, μετεξελίσσεται προς τον Μερκελισμό. Μερκελισμός, κύριε Βορύδη, είναι να λες ουδείς αναμάρτητος. Όχι να πηγαίνεις ενώπιον του Καγκελαρίου και να λες κατοχικό δάνειο, Siemens και λάθος πολιτική. Αυτό είναι συνέπεια και προς τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και προς τη λαϊκή εντολή. Αυτό εσείς δεν το κάνετε. Εγώ το αναγνωρίζω ως μια ιδεολογική πολιτική τοποθέτηση. Πιστεύετε και συνεχίζετε να πιστεύετε ότι η ταύτιση των συμφερόντων της χώρας, ή μάλλον ότι τα συμφέροντα της χώρας αυτή τη στιγμή ταυτίζονται με τις επιλογές της γερμανικής κυβέρνησης. Αυτό είναι μια λογική την οποία εγώ τη σέβομαι. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Υποθέτει, φαντάζομαι, την έχουμε δει και γραπτός, παρένθεση. Υποθέτει, φαντάζομαι, ότι η Ευρώπη είναι ένα project σε δοκιμασία. Συνεπώς η Ελλάδα πρέπει να δεθεί στο ισχυρό άρμα για να αποκτήσει από εκεί τα περισσότερα ωφέλη. Μάλιστα. Δοκιμάστηκε αυτή η πολιτική, αποδοκιμάστηκε από το λαό. Νομίζω ότι δεν είναι πιστικό το δικό σας το αφήγημα. Δεν είναι πιστικό. Εμείς εξαντλούμε και θα συνεχίσουμε να εξαντλούμε όσα περιθώρια και όσες δυνατότητες διαπραγμάτευσης έχει η χώρα. Δεύτερον, περί ιδιωτικοποιήσεων. Στην Ελλάδα, κύριε Βορύδη, το πείραμα των ιδιωτικοποιήσεων ήταν πρωτοφανές. Θα είχαμε, εάν ολοκληρώνονταν το πρόγραμμα του μνημονίου, θα είχαμε ένα δημόσιο το οποίο είχε συνολικά αποσυρθεί. Στη Γερμανία, επειδή την επικαλεστήκατε και είχαμε πάει λοιπόν πριν λίγες μέρες, υπήρξαν επανακρατικοποιήσεις και των υποδομών του ηλεκτρισμού και των υποδομών της ίδρευσης. Απείλησε κανείς το κρατήδιο του Αμβούργου ότι θα το βγάλει από το ευρώ? Κανείς. Συνεπώς, να μην ενδύεται μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία έχει δοκιμαστεί, ή μάλλον αμφιβάλλω σε αυτή την έκτασή της και δεσμεύομαι να ενημερωθώ, αν έχει αυτή την έκτασή της ως πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων δοκιμαστεί σε άλλη μεριά της γης, να την ταυτίζουμε αυτή με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Τι νομίζουμε ότι υπηρετούμε όταν το κάνουμε αυτό πραγματικά? Την ευρωπαϊκή ιδέα. Αυτή ήταν η ευρωπαϊκή ιδέα. Να αποχωρεί το δημόσιο οικειοθελώς. Και τώρα πραγματικά θα περιμένω με ενδιαφέρον την ολοκλήρωση της συζήτησης για να καταλάβω ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Να μην είναι πάροχος δικτύου η ΕΡΤ. Να την αποσύρουμε τη διάταξη. Να είναι η Ντίτζια, είπατε ρυθμιστικός ρόλος μόνο. Πείτε μου, ειλικρινά σας λέω, περιμένω να το ακούσω. Να μην είναι η ΕΡΤ πάροχος δικτύου. Να απεμπολίσουμε αυτό το δικαίωμα του δημοσίου. Να αφήσουμε το δικαίωμα του Καστελόριζου να βλέπει, να έχει πρόσβαση στο ψηφιακό σήμα, στη δυνατότητα του ιδιώτη να το παρέχει. Έχω δεχτεί 7 ερωτήσεις, κύριε Βορύδη, στους 3 μήνες αυτής της κυβέρνησης. Κάποιες είναι για αποβουλευτές της δικής σας παράταξης, οι οποίες λένε ότι οι περιοχές της χώρας δεν έχουν ψηφιακό σήμα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ιδιωτικός τομέας, όταν μιλάμε για τις μεγάλες υποδομές, δεν μπορεί να καλύψει την κοινωνική ανάγκη? Και αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να σας πω ότι αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.